Θα ήθελα να κάνουμε έτσι μια προέκταση λίγο από αυτά που είπαμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τους μαζεύει, λέει, εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο ο Χριστός τους μαθητές και αρχίζει να τους πληροφορεί για τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει, για αυτά που θα τους συμβούν σε λίγο. Τους λέει ότι θα με πιάσουν, θα με παραδώσουν στους γραμματείς και στους φαρισαίους και στους αρχιερείς και ότι θα με καταδικάσουν και θα με μαστιγώσουν και θα με εμπέξουν και θα με εμπτύσουν και θα με κολαθήσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Τους τα λέει για να τους προετοιμάσει, είπαμε, αφενός ψυχολογικά, γιατί ξέρει ότι δεν πατάνε στα πόδια τους ακόμη, είναι αδύναμοι μαθητές. Απ' την άλλη, για να τους πληροφορήσει ότι δεν είναι ο επίγειος βασιλιάς που περιμέναμε. Δεν είναι επαναστάτης εκείνος που θα φέρει την απελευθέρωση από τους Ρωμαίους και τη δικαιοσύνη στην κοινωνία του Ισραήλ και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί είχαν κάτι τέτοιες έτσι ιδέες ώρες-ώρες οι μαθητές, επηρεασμένοι από το κλίμα της εποχής εκείνης. Δεν είμαι επίγειος, λέει, βασιλιάς, αλλά κατά τα επίγεια θα με εξουδενώσουν, θα με εξουδετερώσουν, θα με σκοτώσουν. Αλλά τους πληροφορεί ότι θα αναστηθεί κιόλας. Και τους θα λέει όλα αυτά για να τους προετοιμάσει, όπως είπαμε. Παρ' όλα αυτά, εκείνοι ακόμη δεν πολύ καταλαβαίνουν. Και φαίνεται αυτό από την καλοπροαίρετη μεν, αλλά άσχετη παράκληση που κάνει ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Πάνε από κοντά και του λένε, σας παρακαλούμε, λέει, θέλουμε δάσκαλοι κάτι να μας κάνετε. Ένα ρουσφετάκι θα λέγαμε εμείς. Λοιπόν, τι θέλετε να πείσω ημίν, θέλουμε, λέει, να κάτσουμε, λέει, όταν θα έρθει στη βασιλεία σου, ο ένας εξ δεξιός και ο άλλος εξ αριστερός σου. Και τους απαντά ο Χριστός. Είδατε, λέει, τι αιτήστε, ξέρετε, λέει, τι ζητάτε. Θέλετε, λέει, να κάτσει το ένας εκ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών. Εντάξει, λέει, μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω και να δοκιμάσετε το βάπτισμα με το οποίο εγώ θα βαπτιστώ. Και δεν μιλάει για το μαρτύριο. Μιλάει για το σταυρικό θάνατο εκεί. Μπορείτε, λέει, να μαρτυρήσετε κι εσείς και να σας θανατώσουν ένα και νεμού. Λοιπόν, και εκείνη έτσι γεμάτη από καλή διάθεση, αλλά ακόμη δεν ξέρετε τι λέγανε. Δυνάμεθα, λέει. Μπορούμε. Καλά, λέει. Και θα βαπτιστείτε με το βάπτισμα που εγώ θα βαπτιστώ και θα πιείτε και το ποτήριο που εγώ πίνω, αλλά το ποιος θα κάτσει δεξιά και αριστερά, λέει. Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα θα λέγαμε ελαφρώς έτσι με απλοϊκή έκφραση. Μπλοφάρει. Δεν τους τα αποκαλύπτει. Δεν είναι δικό μου να σας το δώσω, αλλά είσαι τι είμαστε, λέει. Ξέρει ο πατέρας μου είναι ουρανής, λέει. Δεν είναι δικό μου να σας πω αν θα κάτσει δεξιά ή αριστερά. Πώς δεν είναι δικό του? Όπου είναι ο πατήρ, εκεί και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Μία δύναμη, μία θεότης, μία βασιλεία, μία εξουσία, όλα είναι δικά του, όλα είναι στο χέρι του. Όλα όσα είναι του πατρός είναι και του Υιού. Βεβαίως και ξέρει και μπορεί να βάλει και εκ δεξιών και εξ αριστερών. Αλλά εκεί μιλάει ως ο έσχατος των ανθρώπων. Γιατί τους έχει δείξει τι θα πάθει ως άνθρωπος. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος θα πεθάνει. Ο άνθρωπος θα θανατωθεί. Ο άνθρωπος θα βασανιστεί και θα σταυρωθεί. Η ανθρώπινη φύση δηλαδή. Και τους μιλάει σαν άνθρωπος. Λέει, δεν είναι δικό μου. Γιατί το κάνει αυτό? Για να τους δείξει την αίσθηση της υπακοής αφενός στο Θεό Πατέρα. Απ' την άλλη μεριά, την έννοια της ανιδιοτέλειας. Ότι κάντε τα αυτά που θα κάνετε χωρίς να περιμένετε σόλοι και καλά κάτι. Και τους πληροφορεί ότι θα τα περάσουν και αυτοί, γιατί όλοι οι μαθητές μαρτύρησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, αφού τους τα λέει αυτά, άρχισαν τώρα οι υπόλοιποι να αγανακτούν οι μαθητές, οι άλλοι 10. Μα τι είναι αυτά που λέει ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης? Επιτρέπετε, εκείνοι είναι καλύτεροι και θέλουν εκείνοι να μπουν από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά. Και άρχισαν, λέει, να συζητάνε. Και βρίσκει αφορμή ο Χριστός και τους κάνει έτσι μια ωραία διδασκαλία και τους λέει ότι είδατε, λέει, γνωρίζετε ότι εκείνοι που είναι τα αφεντικά των εθνών, οι άρχοντες των εθνών, κατεξουσιάζουσαν αυτών, τους καταδυναστεύουν τους ανθρώπους και ασκούν εξουσία, κυριαρχικά δικαιώματα πάνω τους,
Αλλά σε μένα, λέει, δεν είναι έτσι τα πράγματα στη δική μου βασιλεία. Αλλά όσοι αν θέλει πρώτος γενέστε, έστω πάντων διάκονος. Όποιος θέλει να είναι πρώτος ανάμεταξύ σας και να γίνει πρώτος, να γίνει διάκονος όλων, να γίνει έσκατος. Να γίνει ο τελευταίος. Και τους λέει και γάρο ο Υιός του ανθρώπου, διότι και ο Υιός του ανθρώπου, εγώ δηλαδή, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ουκ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήρθα, λέει, για να με υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσω. Και δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντίπολων. Και για να δώσει, λέει, τη ζωή του ως λύτρων, λύτρα, έτσι, για χάρη των πολλών. Μέσα σε αυτή την ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε την Κυριακή στις Εκκλησίες, βλέπουμε έτσι 3-4 κομβικά σημεία, θα λέγαμε, για όλη μας την πνευματική πορεία. Καταρχήν, εμένα μου αρέσει να μιλάω για την Αγία Φιλοδοξία του Ιακώβου και του Ιωάννου. Δεν τους φτάνει να είναι μαθητές του, ούτε τους φτάνει να είναι απλώς κάτω εκεί κοντά του. Θέλουν να είναι δεξιά του και αριστερά του. Αυτό σε μια πρώτη έτσι ανάγνωση μπορούμε να το κατακρίνουμε. Να πούμε εγωισμός. Αλλά ξέρουμε ότι ο Ιωάννης είναι ο αγαπημένος μαθητής του. Αυτός που θα είναι κάτω από το σταυρό συνέχεια. Δεν είναι μόνο αυτή μια διάθεση να διακριθεί ανάμεσα στους άλλους. Είναι η διάθεση να είναι κοντά του. Όσο πιο κοντά του γίνεται. Και ο Ιάκωβος, αδερφός του Ιωάννου, και αυτός μέσα στους τρεις. Πέτρον, Ιάκωβο και Ιωάννη είχε στη μεταμόρφωση, έτσι. Οι τρεις, θα λέγαμε, πιο πιστοί μαθητές ήταν αυτοί που ήταν κοντά σε όλα τα γεγονότα. Και εξ αυτών ο Ιωάννης μέχρι το σταυρό, από κάτω από το σταυρό του Κυρίου. Λοιπόν, έχει λοιπόν μια καλή ρίζα αυτή η φιλοδοξία τους. Θέλει να είναι κοντά του, όσο πιο κοντά του γίνεται. Άσχετα που εκεί βέβαια αρχίζει και την καθαρίζει την όλη κατάσταση ο Χριστός και τους μιλάει για την ταπείνωση και για όλα αυτά που λέει παρακάτω. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Αν δούμε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, θέλουν να είναι εις εκ δεξιών και εις εξ αριστερών. Πολύ κοντά του. Αν δούμε τους Αγίους της Εκκλησίας, θα τους δούμε όλους να μην αρκούνται στα λίγα. Κανένας Άγιος της Εκκλησίας δεν ήθελε να είναι καλός χριστιανός απλός, καλός άνθρωπος. Κανένας. Όλοι πήγαιναν για τα υψηλότερα, για το 100%. Θυμάστε, είπαμε την Κυριακή για τον Άγιο Σεραφείμ της Βίριτς, ένας Ρώσος Άγιος, έτσι νεοφανής, ο οποίος είχε πέσει λίγο στα γόνατα ενός μεγαλόσχη μοναχού. Εδώ καμιά φορά παρακαλάνε οι μοναχοί κανένα νέο για να μπορεί, πάει στο μοναστήρι και του να άντε αποφάσισε το τι θα κάνεις και εκείνο και τα άλλο και αυτά. Εδώ ήταν το αντίθετο. Έπεσε στα γόνατα του μοναχού, του μεγαλόσχημου εκεί στη Ρωσία, στο μοναστήρι που πήγε και τον παρακαλούσε, λέει, να τον κρατήσει, λέει, να γίνει μοναχός, να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Και μάλιστα εκείνος δεν του κάνει το χατήρι. Λοιπόν, βλέπουμε τόσους και τόσους Αγίους. Δεν τους ακούσαν τα λίγα. Σου λέει να είμαι καλός οικογενειάρχης, να πηγαίνω και να εγκαιρική στην εκκλησία, εντάξει, το έκανα το καθήκον, εντάξει, δεν θέλει και πολλά πολλά. Κανείς Άγιος δεν πήγαινε με αυτή την μινιμαλιστική προσέγγιση. Όλοι πήγαινε για τα μεγάλα, για τα υψηλά. Όλοι ήταν φιλόδοξοι με αυτή την έννοια. Θα έλεγα ότι αγάπησαν τη δόξα του Θεού, όχι τη δική τους δόξα. Μια φιλοδοξία ωραία, όμορφη. Και αυτό τους έκανε να αγωνίζονται ακριβώς για τα υψηλά. Και πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Ότι όλοι πέρασαν σταυρό, πέρασαν μαρτύριο, πέρασαν δοκιμασίες, πέρασαν θλίψεις. Κανείς Άγιος Εκκλησίας δεν εξαιρείται από αυτό το κανόνα. Κανείς. Και κανείς δεν μπορεί να αναστηθεί εάν δεν σταυρωθεί. Μια δεύτερη πραγματικότητα. Ζητάμε τα υψηλά, τα σπουδαία, τα πρώτα. Πρώτα την αγάπη του Χριστού, πρώτα τη δικαιοσύνη και τη βασιλεία του και όλα τα άλλα, τα υπόλοιπα θα σας προσθεθούν, λέει στο Ευαγγέλιο. Και υφιστάμεθα τα πάντα για να έχουμε αυτά τα πρώτα. Για να μην είμαστε της σειράς. Να μην περάσουμε τη βάση. Αλλά να είμαστε με εκείνον. Όπως ακριβώς κάποιος που αγαπάει σε αυτή τη ζωή, ένα πρόσωπο, έτσι, δεν του αρκεί να είναι
απλώς στον ίδιο χώρο ή λίγο παραπέρα ή στην ίδια πολυκατοικία ή στην ίδια συνοικία. Αλλά όποιος αγαπάει πολύ κάποιον θα θέλει να είναι δυνατόν δίπλα του, κολλημένος. Συνέχεια βλέπετε ένα πολύ αγαπημένο αντρόγυνο, δεν μπορούν δεν να είναι για πολύ μακριά. Το παιδί που αγαπάει τη μάνα, ειδικά στην πρώτη ηλικία, έτσι, την παιδική, και έχει ανάγκη από εκείνη, μόλις χάνει τη μάνα του, πού είναι, να πάει κοντά, εκεί. Δεν θέλει να ξεμητήσει από δίπλα της. Το ίδιο και η μάνα. Και άλλες δυνατές αγάπες σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό ακριβώς ζούσαν οι Άγιοι και προτείνει ο Χριστός να το ζήσουμε όλοι μας. Γιατί τώρα, γιατί είναι ζηλότυπος ο Θεός, έχω ακούσει αυτή την έκφραση, θέλει να δείξει ότι θέλει όλη την καρδιά μας, δεν θέλει μισά πράγματα. Αλλά δεν μου αρέσει και τόσο, γιατί δεν του πάει αυτή η έκφραση του Χριστού. Γιατί αυτό συμφέρει μας. Αν ο Χριστός είναι η ζωή, δίχως αυτόν δεν ζούμε. Και αν θέλουμε να ζούμε, πρέπει να είμαστε με αυτόν. Και όχι να είμαστε τυπικά, όχι να είμαστε συμβατικά, όχι να είμαστε, ας πούμε, έτσι, καθηκοντολογικά. Έκανα, λέει, τα χριστιανικά μου καθήκοντα, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες, ξέρετε τι έχουμε εμείς παπάντες. Δεν σκοτώνω, δεν μαχαιρώνω, δεν κλέβω, δεν αυτό. Πάω και Χριστούγεννα και Πάσχα και κοινωνάω, δόξα τω Θεώ, καλός άνθρωπος είμαι. Τι να του πεις. Έρθει και άλλη και σου λέει, δεν με βαρέλει κάτι. Πρέπει να βράσω μέσα. Δεν έχει κάνει καμία αμαρτία. Δεν αισθάνομαι κάποιο βάρος. Μήπως παράφερε και βάρε τίποτα. Λοιπόν, το γυμνάσιο είναι αστείο λίγο, να πα και σπάσει λίγο πάγος. Δεν αισθάνομαι βάρος. Μια χαρά όλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο αρκούμαστε σε αυτά τα λίγα και θεωρούμε κιόλας ότι είναι και ταπεινό αυτό. Άλλη πλάνη που φέρνει ο διάβολος. Δεν θα γίνεις κι άγιος. Αυτά είναι για τους αγίους, για τους σπουδαίους. Εσύ τι είσαι, ένας απλός άνθρωπος, ταπεινός άνθρωπος. Αυτό το ταπεινός δεν το θέλει ο Θεός. Αυτό σημαίνει κακομοίρης, αυτό σημαίνει μίζερος. Αυτό σημαίνει άνθρωπος που δεν έχει αγάπη και που δεν θέλει ούτε να λάβει ούτε να δώσει αγάπη. Τέλειο γίνεστε. Λοιπόν, εσύ δεν είσαι τίποτε, λέει. Όχι, λέει ο Χριστός. Εσύ δεν σε θέλω έτσι ταπεινό. Σε θέλω να πηγαίνεις για τα υψηλότερα, έχοντας επίγνωση ότι δεν τα αξίζεις. Ότι δεν τα αξίζεις. Δεν σου πρέπει ούτε η βασιλεία των ουρανών, ούτε να περάσεις έτσι. Κολλητά, λέει, με τον τοίχο, λέει, μου το λέει κάποιος στην εξομολόγηση, να μπω, λέει, στη βασιλεία, λέει, και να έχω τον τοίχο στην πλάτη, να είμαι τελευταίος, δηλαδή, από όλους. Ή σαν να μπω στη μάντρα μέσα. Δεν θέλει έτσι. Να ξέρεις ότι δεν αξίζεις για τίποτε, αλλά να θες να είσαι δίπλα, μέσα στη δόξα. Μέσα στη δόξα, μέσα στη χαρά των αγγέλων. Γιατί αυτό είναι που συμφέρει τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ήρθε σε αυτόν τον κόσμο άνθρωπος. Δεν έπλασε ανθρώπους ο Θεός για να τους έχει υπηκόους, για να έχει οπαδούς, για να έχει ψηφοφόρους στο κόμμα του Θεού. Να έχει δηλαδή έτσι μια μεγάλη συνοδεία. Έπλασε ανθρώπους για να τους κάνει θεούς. Έλαβε σάρκα, λέει, ή να τον άνθρωπο Θεόν απεργάσεται, λέει. Για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Θεό κατά χάρη, βέβαια, έτσι. Ναι. Όχι κατ' ουσίαν. Κατά χάρη. Δηλαδή μας το χαρίζει. Αλλά Θεό θέλει να μας κάνει. Και οι Άγιοι, αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι Θεοί κατά χάρη. Είναι, λέει, συγκυβερνήτες του κόσμου. Συγκαθορίζουν με τον Χριστό την πορεία του κόσμου, με τις πρεσβείες τους, που είναι ισχυρές. Και βλέπετε η Παναγία, η παραμυθία, ας πούμε, την έχετε, είναι πάνω εκεί στο βατοπέδι. Χτυπάνε το βατοπέδι από εδώ και πώς να με το χτυπήσουν, τόσα θαύματα που έχει, τόσες Παναγίες εκεί πέρα, και άχρηστη να είναι όλοι καλόγεροι, που δεν είναι, αλλά και έτσι να είναι όλοι, και έτσι να είναι όλοι, μόνο η ευλογία που υπάρχει εκεί μέσα, αρκεί για να πειράζει τον διάβολο και να θέλει να τους ταράξει. Βλέπετε την Παναγία την Παραμυθία, την ξέρετε την ιστορία. Πείτε μας. Λοιπόν, η Παναγία ήταν αγιογραφημένη όπως όλες, με τον Χριστό στα χέρια. Κάποια στιγμή ήταν αμπελής η μοναχή εκεί μέσα και τα είχαν κάνει λίγο μπάχαλο. Και επέτρεψε ο Θεός πειρασμό. Κάτι πειρατές είχαν ξεκινήσει να πάνε να κάψουν το μοναστήρι, να πάρουν τους θησαυρούς, να σκοτώσουν και τους καλογύρους και αυτά. Οπότε πάει η Παναγία, λέει, να μιλήσει από την εικόνα, να ειδοποιήσει κάποιο μοναχό, να πει στους πατέρες να κρυφτούν, να φυλαχτούν, γιατί έρχεται η επιδρομή των πειρατών.
Και βάζει ο Χριστός, σηκώνει το χέρι του στην εικόνα και της το βάζει στο στόμα. Και της λέει, όχι μητέρα μου, λέει, δεν αξίζουν να γλιτώσουν, λέει, γιατί είναι αμελής. Και η Παναγία, σαν μάνα, του τραβάει το χέρι προς τα κάτω και λέει, άστος, λέει, για χάρη μου. Και ο Χριστός ταπεινώθηκε. Έτσι είναι οι μεσητείες των Αγίων. Οι Άγιοι ασκούν βία στο Θεό. Του λένε, δώσε παράταση. Άστος και λίγο ακόμη. Έχουνε τα χάλια τους, τα μαύρα, τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι σαν και εμάς είναι. Να, εμείς μας έδωσες χρόνο και αλλάξαμε και μετανοήσαμε και μεταβάλαμε γνώμη. Δώσ' τους λίγο παραπάνω μπας και. Και έτσι γίνεται και τρενάρουν το πράγμα για να σωθούν όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Βέβαια ο Χριστός και από μόνος θα το κάνει. Αλλά χαίρεται που κάποιοι άλλοι άνθρωποι μοιάζονται από αγάπη για μας. Λοιπόν, και γι' αυτό τους κάνει το χατήρι έτσι, όμορφα. Λοιπόν, μας θέλει έτσι ο Θεός. Μας θέλει να είμαστε συμμέτοχοι στη δική του δουλειά, που είναι η διακυβέρνηση του κόσμου. Δεν μας θέλει δούλους. Εμείς λέει, φίλοι μου εστέ, στο Ευαγγέλιο. Εμείς λέμε ότι είμαστε δούλοι και πρέπει, γιατί αξίζει να είμαστε φίλοι του. Αλλά εκείνος λέει, φίλοι μου εστέ. Θέλω να είστε φίλοι μου. Μας θέλει κοντά, δηλαδή. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μας πρέπει να μένουμε στα χαρά. Πρέπει να έχουμε μια φιλοδοξία, Αγία. Να γιάσουμε. Να γίνουμε τέλειοι. Όπως μας θέλει ο Θεός. Βλέπουμε από την άλλη μεριά ότι για να γίνει αυτό θα τραβήξουμε τον παθό μας τον τάραχο που λένε και ο λαός έτσι. Τον αλίμονό μας. Θα έχουμε δοκιμασίες, θα έχουμε πειρασμούς, θα έχουμε πάθη. Θα έχουμε σταύρωση. Αλλά, έχουμε πει και μια άλλη φορά, ότι αν δεν βγούμε εκούσια, θεληματικά, σε αυτή τη σταυρική πορεία, που οδηγεί στην Ανάσταση, θα έρθουν έτσι τα πράγματα, όχι επειδή θα τα φέρει ο Θεός, επειδή έτσι είναι, έτσι είναι. Που και θα πάθουμε, και θα σταυρωθούμε, και δεν θα έχουμε προοπτική Αναστάσεως. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Λέει κάποιος, καημένε τώρα, να ταπεινωθείς στον καθένα, τον καραγκιόζε εκεί στη δουλειά, που σου τη λέει, που σε στριμώχνει, που σου κάνει, σου ράνει. Με το σταυρό στο χέρι θα πας. Θα του δώσω να καταλάβει. Και του δίνει και καταλαβαίνει. Και το πάει καλά 5, 10, 15, 20 χρόνια, 25 και να καταφέρνει. Λοιπόν, και είναι ο πρώτος μας στη δουλειά, πρώτη μούρη. Έτσι. Και δεν του τη λέει και κανένας. Και όλοι τον αναγνωρίζουν και λένε μπράβο του, αυτός σε έβαλε όλους στη θέση τους. Θα τα φέρει έτσι η κατάσταση. Θα είναι κάποιος άλλος πιο ξύπνος, πιο μάγκας, πιο θρασής, πιο αποστομωτικός. Ή πιο νέος, πιο ικανός, πιο καπάτσος. Και θα τον δεις και θα φάει τάκ. Ένα τάπομα, μια ταπείνωση, που θα είναι όλη δική του. Και δεν θα του κάτσει καλά αυτή η ταπείνωση. Δεν θα ταπεινωθεί και θα πάρει το μήνυμα. Συνήθως όταν έχεις αρχίσει και πολιτεύεσαι έτσι, εγώ κεντρικά, μόλις έρθει η ταπείνωση έξωθεν, από μέσα θα ξεκινάει μια επανάσταση, ένα αποθυμένο, μια κατάσταση μιζέριας, κακομοιριάς, που όλα σου φταίνε, που δεν αναπάβεσαι ούτε στα ρούχα σου μέσα, ούτε με τον αέρα που ανασένεις. Και φρακάρει ο άνθρωπος ψυχολογικά και λέει έπαθε κατάθλιψη, μα ήταν τόσο δραστήριος άνθρωπος, ήταν τόσο αυτό και τώρα, μέσα στην μιζέρια, μέσα στην κρίνια, σου λέει η γυναίκα του, πω, ήταν στη δουλειά του και ήμουν ήσυχη, τώρα πήρε σύνταξη ή αναγκάστηκε να φύγει γιατί τάσπασε με τους συνεταίρους, μου έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη, πατέρα, δεν τον αντέχω, λέει, αυτόν τον άνθρωπο που παντρεύτηκα, έτσι, γιατί είχε μάθει να πορεύεται αλλιώς. Καβάλα στο άλογο σου λέει, εγώ και θα τα πάω όλα έτσι. Θα είμαι ο πρώτος, ο καλύτερος, ο έτσι και αλλιώς και θα επιβληθώ. Όποιος όμως επιβληθεί στα πάθη του, όποιος όμως επιβληθεί στο εγώ του και το χαλιναγωγήσει, λέει ο Ιησούς Μακάριος, νομίζω, ο Αιγύπτιος, νομίζω, δεν είναι σίγουρος, ότι δεν μπορεί να πέσει πιο χαμηλά ο ταπεινός, γιατί στέκεται χαμηλότερα από όλους. Αυτός που ταπεινώνεται, αυτός που έχει μάθει να τρώει και καμιά καρπαζιά και να λέει δεν πειράζει κανένα.
Χρειάζεται και αυτή. Με διάκριση, εντάξει, μην πάει το μυαλό σου ότι θα τρώμε συνέχεια καρπαζιές. Το έχουμε λύσει. Εγώ σε αυτό σας λέω. Θέλει διάκριση. Αλλά να είμαστε σε μια διαδικασία. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πέσει χαμηλότερα. Πόσο πιο χαμηλά να πέσει. Όταν έχει γίνει που λέει καλή να σε πατήσουν, έχει πιο κάτω από το χάλι, δεν έχει. Ένα με το πάτωμα, λέει. Ένα με τη γη. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι ο ταπεινός, λέει, είναι υποκάτω πάσης κτήσεως. Κάτω, λέει, από όλη την κτήση. Και από τα ζώα, λέει, τα άλογα, και από τα φυτά, και από τα δέντρα είναι από κάτω. Γι' αυτό και σέβεται και αγαπά τους πάντες. Και αυτός ο ταπεινός είναι, λέει, μια καρδία κυωμένη υπερ πάντων. Μια καρδιά που καίγεται για όλους. Που αγαπάει τους πάντες. Βλέπεις ο άλλος και σου λέει, θα περιοριστώ, θα κάνω νηστεία, θα κάνω εγκράτεια. Τι είναι αυτό, λέει. Ένα παιδί βράζει το αίμα μου, ξέρω εγώ, αγόρι, κορίτσι. Καίει το αίμα στις πλέπες μας. Λοιπόν, αν τώρα δεν ζήσω τον έρωτα, αν τώρα δεν ζήσω τις απολαύσεις, τις αρχικές, το ένα το άλλο, πότε θα τα ζήσω. Εντάξει, αυτά τα έπανε τώρα οι παπάδες, όποιος μπορέσει θα κάνει, εγώ δεν γουστάρω τέτοια πράγματα. Και δεν γουστάρει και καλά κάνει, όπου θέλει, κάνει έτσι κι αλλιώς, ελεύθερα μας είπε ο Θεός, θα μας είπε με το ζόρι, και τραβάει την πορεία του. Και έρχεται η μία ταπείνωση μετά την άλλη. Η μία θλίψη μετά την άλλη. Η μία πληγή μετά την άλλη. Γιατί ακριβώς, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι ζωάκι. Είναι άνθρωπος. Το σώμα λειτουργεί αυτόνομα, αλλά χρειάζεται και συμμετοχή της καρδιάς για να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος. Και επειδή μπαίνει σε μια διαδικασία που συνήθως η καρδιά πάει περίπατο από ένα σημείο και έπειτα, στην αρχή μπαίνει η ρομαντζάδα, μπαίνει συναισθηματισμός, νεότητα και τα βλέπουμε έτσι, αλλά η μία διαδέχεται την άλλη, φτάνουν και στα 30, στα 35 στο συμπέρασμα, όλες οι γυναίκες ίδιες είναι ή όλοι οι άντρες ίδιοι είναι, αυτό θέλουν και τίποτα άλλο και αυτά, και δημιουργείται μια τρύπα τεράστια μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και δεν παίρνει τίποτε. Δεν το γεμίζει τίποτε. Ό,τι ρίχνει μέσα, κατευθείαν, λες και έχει μια αποχέτευση και φεύγει κατευθείαν. Δεν κάτι βαστάει μέσα για να μπορέσει να γεμίσει τον άνθρωπο, σαν να είναι χόρταγος. Να παίρνει, να παίρνει, να θέλει να πάρει ειδονή, να θέλει να πάρει αγάπη, να θέλει να πάρει συνέστημα, να τα παίρνει όλα με έναν τρόπο άθεσμο, με έναν τρόπο που δεν είναι αυτός που τον συμφέρει και εν τέλει πάλι κενός να είναι, πάλι άδειος. Και το άλλωστε κάνει αυτό που πρέπει και ταλαιπωρείται. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Άντε τώρα, Άγιος Δημήτρης, Αγιώνης, θα έχουμε και άλλη φορά εγκράτεια. Νέα παλικάρια, στρατιωτικοί, πλούσιοι, ωραίοι, με θέσεις αξιωματικές, έτσι, ιδιαίτερες μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την ίδια ώρα που όλοι οι συναξιωματικοί τους, οι συστρατιώτες τους οργιάζανε, γιατί ζούμε σε μια παραχμή κιόλας, κοινωνική, οργιάζανε, δεν είναι λογαριασμό σε κανένα για το τι κάνουν, εκεί να κρατάνε γκράτεια. Και να είναι, λέει, κρίμα, εύωσμα, λουλούδια από την αγνότητα. Δεν θα ήταν εύκολο. Έτσι, το σμίζεστε, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το κάνουν όμως για την αγάπη του Χριστού. Και βλέπεις αυτοί που ζωρίστηκαν, αρθίζουν. Και ελκύουν τους άλλους που δεν ζορίζονται και τους οδηγούν σε μετάνοια. Και πήγαιναν, λέει, οι νέοι και πλησίαζαν τον Άγιο Δημήτριο, γιατί, λέει, όχι μόνο τα λόγια του, αλλά και η πράξη του και η όψη του από μόνη τους ήλκυε, τους γοήτευε. Γιατί είχε κάτι ιδιαίτερο επάνω του. Αυτό το κάτι ιδιαίτερο ήταν το αποτέλεσμα από αυτό το ζώο, από αυτό το σταυρό που τράβηξε. Μην νομίζετε ότι το αποτέλεσμα έρχεται χωρίς εργασία. Έτσι λοιπόν θα έχουμε σταυρό. Αλλά μετά το σταυρό κατευθείαν αχνοφέγγει, χαράζει ανάσταση. Αυτά τα τρία πραγματάκια μας τα λέει μέσα στο Ευαγγέλιο. Και ο κυριότερος σταυρός είναι ο σταυρός της ταπείνωσης. Γιατί πίσω από την τήρηση οποιασδήποτε εντολής που μπορεί να μας δυσκολεύει, η ουσία είναι η ταπείνωση. Όπως και πίσω από την οποιαδήποτε αμαρτία, το κεντρικό μήνυμα, η κεντρική ιδέα είναι ο εγωισμός. Είμαι πόρνος γιατί. Γιατί έχω μάθει να εκνοποιώ το εγώ. Είμαι κλέφτης γιατί εγώ θέλω αυτό που έχει ο άλλος.
Είμαι φωνιάς γιατί εγώ θέλω να επιβάλλω στον άλλο κάτι, γιατί εγώ θέλω να ζήσω εγώ, όχι ο άλλος, σωστά και καλά. Εγώ και όπως θέλω, και αν άλλος με δυσκολεύει, έξω από την πόρτα. Πίσω από κάθε αμαρτία είναι ο εγωισμός. Έτσι και πίσω από κάθε αρετή, από κάθε ευαγγελική αρετή που εκφράζεται μέσα στις εντολές του Θεού, είναι η ταπείνωση. Και αν κάνουμε όλες τις εντολές και δεν έχουμε ταπείνωση, τούτε ούτε αγάπη θα έχουμε ούτε τίποτε. Γι' αυτό λέει ότι αν πείσετε πάντα τα διατεταγμένα, να πείτε ότι αχρή δούλοι εσμέ. Ότι δεν έχουμε κάνει τίποτε. Είμαστε αχρήοι δούλοι, όπως το λέγανε οι Άγιοι. Λοιπόν, και δεν το λέγανε για να το πούνε, το λέγανε γιατί καταλάβαιναν πόσο ταπείνωνε τον εαυτό τους, ότι έχουν κι άλλο περιθώριο και ότι ακόμη δεν έχουν ταπεινωθεί μέχρι εκεί που πρέπει, γιατί σύγκριναν τον εαυτό τους με τον Χριστό, έτσι, και τους Αγίους. Και σου λέει, πού να σταθώ εγώ μπροστά τους. Τους τα λέει όλα αυτά στους μαθητές του Χριστός και τα λέει και αυτά σήμερα σε εμάς, σε μια εποχή που ακριβώς επειδή δεν σηκώσαμε και δεν σηκώνουμε το σταυρό του Κυρίου, ερχόμαστε να σηκώσουμε σταυρούς δυσβάσταχτους επάνω μας, που ακόμη δεν τους έχουμε καταλάβει. Τώρα το μόνο σταυρό που σηκώνουν πιο πολύ είναι το σταυρό της απελπισίας που δείχνουν τα κανάλια, της αυτής, πότε θα πτωχεύσουμε, σήμερα θα πτωχεύσουμε, αύριο θα πτωχεύσουμε, και άλλοι και πτωχεύσαμε και τι θα πάθουμε και α και ου, και θα μας δώσει η Μέρκελ και θα μας δώσει ο ένας και άλλος, ή δεν θα μας δώσει. Κολοκύθια στο Πάτερ. Λοιπόν, αυτός ο σταυρός που σηκώνουμε τώρα, που δεν το διαλέξαμε, αλλά είναι ο πρώτος κανόνας που τρώμε, είναι η απογοήτευση, η απελπισία, το άγχος, η ανασφάλεια που αισθάνεται ο άνθρωπος. Δεν είναι λίγο, αλλά άλλο να αισθάνεσαι ανασφάλεια, απογοήτευση και εκείνο και το άλλο και να έχεις το ψυγείο γεμάτο, και άλλο να αισθανθείς όλα αυτά και να μην ξέρεις ότι είναι και γεμάτο το ψυγείο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχουμε και συνέχεια. Αλλά αυτό δεν το λέμε για να κινδυνολογήσουμε. Το λέμε για να οσμιστούμε ότι αν θελήσουμε συνειδητά να σηκώσουμε σταυρό, αυτή η ακούση η σταυρή θα είναι παιχνιδάκι για μας. Θα είναι παιχνιδάκι για μας. Πρέπει να μιλάμε καιρό και λέμε τόσα και τόσα πράγματα για τη σπατάλη μας, για τα λούσα μας, για το εγώ μας που θέλουμε να το καλύπτουμε με χίλιους δύο τρόπους. Αν εκούσια αυτή τη στιγμή, χθες ήμουν σε μια γειτονική έτσι, πόλη, εδώ στην Λιβαδιά. Και μιλήσαμε και πάλι κάπου εκεί περιστράφηκε και λέω, για φανταστείτε, οι Εχοβάδες, που είναι αιρετικοί, που οδηγούν στην απώλεια, είναι από τις φρικτότερες αιρέσεις. Αρνούνται την ίδια τη θεότητα του Χριστού. Λένε ακόμη και οι δικοί μας οι Ορθόδοξοι, ναι ρε παιδί, αλλά μεταξύ τους λέει, πόπο, έτσι, κλειστός κύκλος, άλλοι το υποστηρίζονται. Οι Μασόνοι, σκοτεινή οργάνωση, σατανισμός από πίσω, όχι αστεία, δεν είναι φιλανθρωπικό σωματείο. Α, και επί τη ευκαιρία, και στις τηλεοράσεις σας καλούν να συνδράμετε το Rotary Club και τους Lions. Λοιπόν, όλα αυτά είναι Μασόνοι, δεν έχουν καμία σχέση με φιλανθρωπίες και τέτοια. Κάνουν και καμία φιλανθρωπία, έχουν στάχνει στα μάτια. Λοιπόν, και οι Μασόνοι λένε μεταξύ, υποστηρίζονται λέει. Υποστηρίζονται όμως, να είναι ο άλλος Μασόνος, είναι ο άλλος, τον ανεβάζει στη δουλειά περισσότερο. Έτσι είναι. Ο διάβολος τι κάνει. Εμάς που θα έπρεπε να έχουμε αγάπη και να γνωριζόμαστε μεταξύ μας λόγω της αγάπης που θα έχουμε μεταξύ μας, εν τούτο γνώσετε ότι εμείς μαθητές είστε, εμάς μας βάζει να είμαστε η κοιλιά μετά την τραπέζα που λέει δεν κάνει, έτσι είναι και ο χριστιανός με τον χριστιανό. Ακόμη και για εμάς, οι παπάδες το λέει. Οι παπάδες μαζί δεν πάνε για πολύ, λέει. Αρχίζουν και τσακώνονται, λέει. Λοιπόν, μας έχει κάνει έτσι ο διάβολος. Γιατί καθόμαστε και τρώμε τις καρπαζές του και δεν σηκώνουμε αντίσταση. Λοιπόν, και βάζει τους άλλους που τους έχει δεμένους στην πλάνη και στην απώλεια να είναι χαλαροί μεταξύ τους και να αλληλοϋποστηρίζονται, έστω και επιφανειακά, να αλληλοαγαπώνται, έστω και επιφανειακά, και να δίνουν εκεί να δεις να λέει ο αφελής και ο επιπόλαιος έτσι κριτής, έχουν αγάπη λέει αυτοί μεταξύ τους. Αυτή είναι χριστιανή σου λέει. Ναι, αφού δεν βλέπουμε τους χριστιανούς να είμαστε χριστιανοί, τι λέει, αυτή είναι χριστιανή. Και λέω, θα έπρεπε, ας πούμε, σε μια πόλη 5.000 ανθρώπων, 10.000 ανθρώπων,
να βλέπει κανείς το φαινόμενο. Χριστιανική πόλη, πόλη είναι ορθόδοξη χριστιανή. Σας λέω έτσι, δεν σας λέω με μεγαλούπολη σαν την Αθήνα, σας λέω κομοπόλη, ας πούμε, της επαρχίας. Να βλέπει στο διπλανό σπίτι να ψήνει τα μπριζολάκια και τα κοντοσούλια τρεις φορές την εβδομάδα και να κάνει τσιμπούσια και του διπλανού να του παίρνει τράπεζα το σπίτι. Πού πάει εκείνο ότι εγώ έχουν δύο γειτονές να δίνει τον ένα? Πού πάει εκείνος ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας που δεν μπορούσε να αναπαυθεί, λέει, στο στρώμα του πουλένιου, γιατί ήξερε ότι κάποιοι άλλοι κοιμούνται κάτω και του δώσαν το στρώμα ένας πλούσιος και αυτός το πήρε και το έδωσε σε κάποιο φτωχό. Μετά πάει ο πλούσιος εκεί πέρα να δει που κοιμάται ο Πατριάρχης, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, όχι Παπαδάκος, ούτε μοναχός και ασκητής. Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας. Δεύτερος τρόνος μετά την Κωνσταντινούπολη, έτσι. Και πάει να δει που κοιμόταν ο Πατριάρχης, πάλι στο πάτωμα ο Πατριάρχης. Λέει, τι έγινε, εγώ σου έδωσα το πουπουλένιο, το στρώμα. Λέει, το έδωσα. Καλά, λέει, πάρε κι άλλο. Μετά πάει και το άλλο το πουπουλένιο, το στρώμα. Το ξανά έδωσε ο Πατριάρχης. Τελικά ο Πατριάρχης έμεινε κάτω, βαρέθηκε πλούσιος να δίνει στρώματα. Λοιπόν, και έμεινε στο πάτωμα και εκείνος. Πού πάει αυτό το βίωμα? Ακόμη και η φιλανθρωπία μας, συγχωρέστε που όλο το πάω εκεί πέρα, αλλά ξέρετε, δεν είναι θέμα ακτιβισμού ή να σώσουμε τον κόσμο εμείς. Είναι θέμα έμπρακτης απόδειξης της αγάπης. Καλή αγάπη θεωρητική, καλό και το να προσέχεις για τον άλλο, πάρα πολύ καλό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σήμερα που έχουμε την τάση να είμαστε κάτι επειδή έχουμε κάτι, όσο έχεις, είσαι κάτι. Όσο δεν έχεις, δεν είσαι τίποτα. Εκείνο που μας τσούζει είναι αυτό. Το να μοιραστούμε αυτά που έχουμε. Το να κόψουμε κάτι από το εγώ μας. Έχω δει πολλούς χριστιανούς, με τα λύπη μου το λέω, να μπορούν να κάνουν και κομποσκινάκι για τον άλλον, ευχαρίστως, αλλά άμα του πεις, ξέρεις, έχεις παίρνει τρία διαμέρισματα άδεια και δεν βάζει νικάριδες, επειδή λέει, θα σου παίρνει και πολλά εφορία. Δώσε το ένα να βάλουμε κάποιους ανθρώπους μέσα. Λίγοι κάνουν την υπέρβαση. Λίγοι κάνουν αυτή την υπέρβαση και λέει, ρε παιδί μου, γιατί? Πού πήγε το Ευαγγέλιο? Πού πήγαν οι Άγιοι? Πού πήγε αυτό το φρόνημα το μαρτυρικό, αυτό το φρόνημα το θυσιαστικό? Μα και τι έγινε να χάσω και κάτι εγώ? Πάει, πέθανε. Υπάρχουν εξαιρέσεις, ευτυχώς. Και σήμερα. Αλλά είναι λίγες. Αυτές θα πρέπει να είναι ο κανόνας. Αν φανταστείτε ότι στα πρώτα χριστιανικά χρόνια που το μαρτύριο ήταν επιθύρες, γνώριζαν, λέει, οι άλλοι τους χριστιανούς, οι ειδωλολάτρες, από το γεγονός ότι άπαντα είχαν κοινά, λέει. Όλα τα είχαν κοινά. Δεν είχαν προσωπική περιουσία. Τα είχαν κοινά. Και από το γεγονός, λέει, ότι ήταν αγαπημένοι. Δεν είχαν τσακωμούς μεταξύ τους. Και από το γεγονός ότι ξεχώριζαν. Πρώτοι σε όλα. Τι είμαστε? Ακούμαστε στη μετριότητα. Έχουμε κατεβάσει τον πύχη όλο και πιο χαμηλά, όλο και πιο χαμηλά, όλο και πιο χαμηλά. Πρέπει όμως σιγά σιγά να αρχίσουμε να το σηκώνουμε. Και αν το κάνουμε μόνοι μας, θα βγει σε καλό. Αυτό είναι το ζήτημα που θέλω να θίξουμε σήμερα. Ότι αν μόνοι μας σηκώσουμε τον πύχη και πούμε να αγωνιστούμε κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω, θα μας βγει σε καλό. Γιατί τα αγωνίσματα του Θεού δεν γίνονται έτσι, καταναγκαστικά. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι κατάδια για μας. Το να πρέπει να τρέξουμε να ταΐσουμε κάποιους ανθρώπους και να κάνουμε και ένα συσίτιο που το έχουμε καμιά φορά και για κάποιες ότι κάνουμε συσίτιο. Είναι κατάδια. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται σε ένα οργανωμένο συσίτιο από μια ενορία δεν βρήκαν έναν αδελφό να τους δώσει ένα πιάτο φαγητό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε καταργήσει το Ευαγγέλιο εμείς οι ίδιοι. Ότι η κοινωνία μας, που είμαστε εμείς, δεν είναι άλλη, κατήργησε το Ευαγγέλιο. Δεν θα υπήρχε ανάγκη να υπάρχουν συσίτια, αν εμείς, εγώ, ένας, ο άλλος, έκανε αυτό που μπορούσε, τίποτα παραπάνω. Μου έρχεται στο νου ο Άγιος Νεκτάριος, που δεν είχε να φάει. Και έμενε εδώ στη Μακρυγιάννη. Και τι γινόταν? Χρώσταγε τα ενίκια στη σπίτι του νοικοκυρά. Και αντί να του στείλει τον κλητήρα να του κάνει έξω η γυναίκα, να δείτε ποιο ήταν το ήθος και ποιο είναι ίσως κάποιων ανθρώπων. Έτσι θα πρέπει να είμαστε όλοι. Του πήγαινε, λέει, και πια το φαγητό κάθε μέρα. Και περίμενε. Σου λέει, κάποια στιγμή θα μπορέσει να μου το δώσει. Και του πήγαινε και φαγητό.
τις χρώστηκε, τις έτρωγε και το φαΐ. Και δεν πιστεύω ότι θα το έχει τόσο άφθονο. Μάλλον έχουν περισσότερη αυθονία σήμερα. Λοιπόν, στις αρχές του αιώνα, έτσι, του 1900 τόσο. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το κατέβασμα του πύχη και αυτή την έλλειψη της διάθεσης να σταυρωθούμε ρίγουλάκι. Όμως είναι χρυσή ευκαιρία σε αυτές τις περιόδους που τώρα είναι οικονομική κρίση, αυτό φαίνεται, η πνευματική κρίση είναι βασικά. Λοιπόν, μεθαύριο θα γίνουν άλλες κρίσεις, μπορεί να γίνουν άλλα πράγματα, δεν ξέρουμε τι. Θα πρέπει να μην αρκούμαστε στα λίγα καθήκοντά μας, ούτε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση του να διασφαλίσουμε καθένας το σπιτικό του και τον κλειστό κύκλο του. Γι' αυτό κατάδειγαν οι παιδιά. Πέρυσι το καλοκαίρι, θυμάμαι, ερχόντουσαν κάποιοι, είχαν πάρει την βρύχα και την είχα κάνει τριχιά, κάτι είχε πει ο παππούλης εκεί στην Αμερική. Λοιπόν, ότι έρχονται δύσκολα χρόνια και αυτά, και όντως έρχονται. Λοιπόν, και άρχισαν να λένε, α, είπε ο γέροντας ότι να μαζέψουμε τρόφιμα, να μαζέψουμε εκείνα, γιατί θα γίνει πόλεμος, γιατί θα γίνει αυτό. Όπως δεν είχε πει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου ερχόντουσαν και μου λένε να μαζέψουμε τρόφιμα, αληθεύει. Βρες εσείς, λέω, άντε και τα μαζέψατε. Άντε και τα μαζέψατε και γεμίσατε δύο διαμερίσματα τρόφιμα. Και έπεσε πείνα. Θα κάτσεις εσύ με τα τρόφιμα στα διαμερίσματα μέσα και θα αφήσεις τον άλλο να πεινάει. Για να ζήσεις εσύ, αυτό είπε ο γέροντας. Δεν είπα αυτό γέροντα σε καμία περίπτωση. Τον έχω γνωρίσει, αυτό είναι ένα άνθρωπο. Δεν θα λέγεται έτσι το τσάνι μα. Λοιπόν, κι όμω εμεί εκεί κινηθήκαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Οι πλούσιοι λέει, αυτοί που έχουν, έχουν αρχίσει και τα βγάζουν έξω εδώ και καιρό. Σε άλλε τράπεζε να είναι πιο έτσι, ασφαλή τα χρήματά του. Και αν πεθάνουμε κι όλοι, να μείνουν εκείνοι τουλάχιστον να ζήσουν, έτσι. Και τι έγινε, θα κάνουν σε αυτόν τον τόπο μόνοι του. Θα μου πείτε, θα φέρουν από εδώ, από εκεί, από όπου τους αρέσει, ωραίους ανθρώπους, ωραίες γυναίκες, ωραίους συντρόφους, να τους λένε Σαχίμ, αφεντικό, τι θέλεις. Όπως λέει κάτω, πήγαιναν και οι δικοί μας κάτω εκεί και οι Ευρωπαίοι στην Αφρική και ήθελαν τους πάντες να σκύβουν το κεφάλι. Και τι ζωή είναι αυτή, άδεια ζωή. Άδεια ζωή. Άδεια ζωή, τι να την κάνεις άδεια ζωή. Κοιτάζουν να διασφαλίσουν ο καθένας την πάρτη του. Και να λέγανε σήμερα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, να είναι ντροπή πράγματα, να πηγαίνουμε να πετσοκόψουμε το μισθωτό και το συνταξιούχο για να βγάλουμε το χρέος της χώρας, λέει. Λοιπόν, να δανειστούμε από εδώ και από εκεί. Να ανοίξουν τα πογκιά τους όλοι αυτοί που είναι οι πιατάδες που ξεκίνησαν από τα πιάτα να τα πλύνουν και φτάσαν να έχουν δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ. Λοιπόν, και να πω, ναι, δεν έχει, έχει η χώρα μας ανάγκη να τη βοηθήσουμε. Και πού είναι τώρα οι μπουμπουλίνες της σημερινής εποχής, που είχε στόλο ολόκληρο η μπουμπουλίνα, μιας και φτάνουμε 25 Μαρτίου, έτσι, και τι έκανε, υπάρχει πανφτωχή κακομοίρα και αυτή και μαυρογένους. Όλα τα καράβια λέει στον αγώνα, λέει για την πατρίδα, λέει, ποια πατρίδα, για την πάρτη μας σήμερα. Καταλαβαίνετε πως ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο στο πόσο θα κάνει προσευχή. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα και ξέρετε πόσες φορές έχουμε μιλήσει για την προσευχή, μην παρεξηγηθώ. Αλλά βγαίνει και στην πράξη. Αυτοί ήταν χριστιανοί. Ήταν ουσιαστικά χριστιανοί. Εκείνη την ώρα δεν ήταν θέμα μόνο προσευχής, έπρεπε και κάποιος κάτι να κάνει. Και σου λέει τι θα κάνω από τα καράβια μου, του άντρα μου. Χείρα. Καθόταν και έτρωγε τα έτοιμα. Στην ύδρα και στις πέτσες και στα ψαρά, οι στέρνες λέει ήταν γεμάτες λίρες. Χρυσό. Γιατί κάνανε εμπόριο οι ναυτικοί μας και μάζανε πολλά λεφτά. Και τις αδειάσαν, λέει, τις στέρνες. Και δώσανε για τον αγώνα. Ποιος δίνει σήμερα. Ακούσατε, άνοιξαν και ένα λογαριασμό. Και όποιος είναι φιλότιμος πάει και κάτι κάνει, λέει. Και έδωσε ο Γεράκος στη σύνταξή του. Αυτός έχει μισθό. Αυτός έχει μισθό. Λοιπόν, από το Θεό. Και έχει και από τη συνείδησή του, βασικά. Δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν. Δεν ξέρω όλοι οι άλλοι τι κάνουν. Μεγάλες δυσκολίες. Δυσκολίες όχι τσέπης, δυσκολίες καρδιάς. Και αυτές τις δυσκολίες είναι που πρέπει να τις ξεπεράσουμε. Διάβαζα μια ομιλία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ενός Σέρβου ιεράρχη της εποχής μας, σε ένα βιβλίο που λέει «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Πολύ όμορφο βιβλίο.
Και μίλαγε για την επαναστατική διαπαιδαγώγηση, λέει, του Χριστού και του Ευαγγελίου. Και έλεγα, ήταν εκτενέστατη αυτή η διαπραγμάτευση που έκανε. Γι' αυτό και δεν σας την έφερα να τη διαβάσω εδώ πέρα, αλλά θα σας πω έτσι το νόημα. Γιατί μιας και έχουμε και επανάσταση, κόσμο, Μαρτίου έτσι και αυτά, και έχουμε και ανάσταση, που είναι άλλη επανάσταση από την άλλη μεριά. Λοιπόν, και έλεγε ότι χριστιανός, λέει, είναι αυτός που διαπαιδαγωγεί τον εαυτό του, τα παιδιά του, τους ανθρώπους του, να είναι διαρκώς επαναστατημένοι ενάντια στο κακό από όπου κι αν αυτό προέρχεται. Είτε να κακομαθούμε αυτό, είτε από τον διάβολο, είτε από τους άλλους ανθρώπους. Είναι επιτυχία, λέει, για το γονιό να αναθρέψει το παιδί του με τέτοιο φρόνημα που να μην ανέχεται το κακό, να μην ανέχεται το άδικο, να μην ανέχεται την αμαρτία, να μην ανέρχεται τη βρωμιά και να επαναστατεί απέναντι σε αυτήν. Εμείς κινούμαστε επί δεκαετίες, να πω, όσο θέλετε βάλτε, ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Κάτσε ρε εσύ κοροϊδός, εσύ θα φτιάξεις τον κόσμο, εσύ θα βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά, εσύ θα γίνεις μάρτυρας και άγιος και οι άλλοι να λένε στην υγεία του κοροϊδού. Κάνε ό,τι μπορείς, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Να τα αποτελέσματά μας σήμερα. Να τα αποτελέσματά μας σήμερα. Και να και αύριο και μεθαύριο. Επανάσταση, λέει, στο κακό που και προέρχεται. Και πρώτα απ' όλα, επανάσταση στο κακό που κυριαρχεί μέσα μας πολλές φορές. Και κυριαρχεί με τη δική μας άδεια. Έχουμε δώσει εξουσία. Και λέμε, έλα και κυριάρχησε. Γιατί όταν εγώ λέω, ναι, είμαι χριστιανός, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ. Θα το φάω το σουβλάκι και ας είναι σε ακουστή που λέω λόγος. Σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Πού μπορεί όλοι μας να πέσουμε σε αυτό. Εδώ πέφτουμε στα χειρότερα σε αυτό. Λοιπόν, τι έχω κάνει όμως εκείνη την ώρα. Είναι σαν να έχω ένα πόλεμο και να έχω συνθηκολογήσει και ανεφόρον κιόλας. Χωρίς να πάρω και κάτι, γιατί να πάρεις τώρα. Τη γεύση του σουβλάκι θα τη φάσει μετά από λίγο. Τι έγινε, θα φύγει. Μετά θες κι άλλο σουβλάκι για να την ανανεώσεις. Δεν σου αρκεί το σουβλάκι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, συνθηκολογούμε, υποχωρούμε και κάνουμε άτακτη υποχώρηση. Και κάνουμε άτακτες υποχωρήσεις πάρα πολλές στη ζωή μας, έτσι. Βγαίνει στον δρόμο, το μόνο εύκολο να αρχίσει να βρίζεσαι με τον καθένα. Και δεν συνειδητοποιούμε ότι κάθε φορά που κάνουμε αυτό, αφήνουμε το κακό να μας κυριαρχεί, να μας εξουσιάζει. Και δεν συνειδητοποιούμε ότι η δική μας αντίσταση, η δική μας επανάσταση, είναι πρώτα να ρίξουμε μια καρπαζά στον εαυτό μας που αρχίζει και εξεγείρεται και βγάζει άτακτες ορμές και καταστάσεις και να πούμε κάτσε χάμε. Κάτσε χάμε. Αυτό που θα κάναμε εύκολα σε κάποιον άλλον. Αν παίρναγε το χέρι μας, θα είχαμε καρπαζό σε όλο τον κόσμο. Κάτσε στη μεριά σου, κάτσε στην άλλη μεριά σου, θα τους βάζαμε όλους σε τάξη, έτσι. Αυτό το πράγμα να το κάνουμε για τον εαυτό μας. Εύκολα σηκώνει το δάχτυλο, οι πολιτικοί, οι παπάδες, οι δικηγόροι, οι κλέφτες, οι ψεύτες, οι πόρνοι, οι ομοφυλόφιλοι, οι μπήξε, οι δείξε, οι ξένοι, οι δικοί μας, οι χριστιανοί, οι αιρετικοί, Εγώ τι κάνω. Εγώ περιμένω να ζήσω ανάσταση, παιδιά. Αλλά περιμένω να τη ζήσω ανέξοδα. Χωρίς να καταβάλω κάτι. Το αντίτιμο. Πιστεύω ότι θα ρίξω το κεράκι εκεί πέρα, θα πάω και στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω και τα υλικά για τη μαγειρίτσα και για το πασχαλινό τραπέζι. Θα πάρω και τα γεράκια, δεν μπορώ να πάω τώρα σαν γύφτη στην Ανάσταση. Λοιπόν, κάτι τι θα το φορέσουμε. Και την κάναμε την Ανάσταση. Αν δεν γίνεται έτσι η Ανάσταση. Δεν γίνεται έτσι η Ανάσταση, παιδιά. Η Ανάσταση γίνεται αν δεν υπολογίσουμε τον εαυτό μας. Αν γυρίσουμε το καπελάκι μας στραβά και πούμε έτσι κι αλλιώς χαμένο για χαμένο είμαι. Μου αξίζει και κάτι καλύτερο από αυτά που έχω. Χειρότερα μου αξίζουν, καλύτερα δεν μου αξίζουν. Οπότε ας κάνω εγώ την τρέλα μου, την καλή τρέλα. Να ακολουθήσω αυτό που θέλει ο Θεός. Και τώρα αν θα έχω ανάσταση, δεν θα έχω. Ό,τι και αν θα έχω, δεν είσαι μου. Δεν μου αξίζει. Γιατί είμαστε καμένοι και κανονικά ο καμένος στη φωτιά δεν τη φοβάται. Αλλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ότι είμαστε καμένοι. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, ας μας πιάσει μια τρέλα λίγο. Δεν είναι κακό.
οι πρόγονοι μας, να μην μιλάω μόνο για τους Αγίους, έτσι, που κάνουν την Επανάσταση του 21, αλλά και όλους τους αγώνες κατά καιρούς, είχαν αυτή την τρέλα. Είχαν αυτή την τρέλα. Πατριάρχες, δεσποτάδες, παπάδες, καλόγυροι, τσιφλικάδες, κοντζαμπαστέοι, έτσι, που είχαν και περιουσίες και αυτά. Τρελάθηκαν κάποια στιγμή και λένε, άστο. Τι να τα κάνω όλα αυτά. Να τα έχω όλα και να έχω τον Τούρκο πάνω από το κεφάλι να με κάνει ό,τι θέλει. Δεν το κάναν όλοι, αλλά το κάναν πολλοί, γι' αυτό έγινε επανάσταση. Δεν το κάναν πέντε. Αν το είχαν κάνει πέντε, δεν θα είχε γίνει επανάσταση. Το κάναν 50, 500, 5.000, μπορεί όχι 5 εκατομμύρια, αλλά το κάναν τόσοι. Και έγινε επανάσταση. Και εν πάση περιπτώσει έγινε αυτός ο άθλος που σήμερα το μνημονεύουμε. Δεν θα μπορούσε, λέτε εσείς, το Κολοκοτρονέικο να έχει κάνει ένα ωραίο αλυσβερίσκο στον μπασάρι του Μοριά εκεί πέρα και να πει: Έχουν δει κλέφτες, εμείς σου έχουμε ταράξει την κατάσταση εδώ πέρα. Παίρνουμε τα όπλα συχνά πυκνά, σκοτώνουμε Τούρκους, κάνουμε ιστορίες, εσύ μας κυνηγάς, εμείς σε κυνηγάμε. Να τα φτιάξουμε. Θα τους έχω εγώ τους ραγιάδες από κάτω αστέρια, να κάνουν υπακοή, να μην κάνουν τίποτε, να έχεις και εσύ την εξουσία σου και εγώ να έχω την καλοπέρασή μου. Τι λέτε, δεν θα μπορούσαμε. Δεν το κάνανε όμως. Κάποιοι άλλοι το είχαν κάνει. Λοιπόν, δεν το κάνανε, αλλά σήμερα το Κολοκοτρώνει. Και τους Κολοκοτρώνεως, έτσι. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει μισθοφόροι, να έχουν γίνει οι χωροφύλακες στον Τούρκο. Δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε. Γιατί δεν προτίμησαν τη δική τους καλοπέραση. Βλέπουμε τον Κανάλι. Λοιπόν, να τον κάνουν και υπουργό, αλλά μετά να πεθαίνει στην πτώχεια κι αυτός. Δεν είχε χρήματα. Η Μαυρογένος από την πείνα, λέει, πέθανε. Το γράφει στη βιογραφία της. Πείναγε η Μαυρογένος. Η αγωνίστρια αυτή. Εμείς την έχουμε υπόψη από τα βιβλία μόνο. Αλλά πείναγε. Πήγαιναν, λέει, πολλοί αγωνιστές, φτάσαν, λέει, μετά την Επανάσταση, να ζητούν ελεημοσύνη από το κράτος. Πίστευαν και αυτοί ότι κάποιος θα τους προσέξει. Φανταστείτε όμως, τα είχαν δώσει όλα για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δεν βάστηκαν κάτι για την πάρτη τους. Κάναν αυτά τα πράγματα. Εμείς πρέπει και σε πνευματικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό, να κάνουμε παρόμοια. Ο καθένας στη μεριά του. Βλέπεις το δάσκαλο σήμερα σου λέει για τα λεφτά που παίρνω, αρκετό μάθημα κάνω. Δεν θα σκάσω εγώ. Πήγα να πάρω τους βαθμούς της μικρής, βλέπω την καθηγήτρια μου, είναι και καλή καθηγήτρια. Δεν είχε έρθει ο γονιός ενός παιδιού, το άφησε να δει τους βαθμούς. Κοίταξε το καημένο, ψαρωμένο το παιδί τους βαθμούς, εκεί δεν είχε πολύ καλούς βαθμούς. Εντάξει, τους είδες, κανονίσου. Αλλά με ένα ύφος. Δεν μιλάς, παιδί μου, σε ένα παιδί τώρα 13 χρονών. Έτσι, τι είναι. Σε μέρα βέβαια, καλομίλησα. Λοιπόν, στην άλλη την κυρία παραδίπλα και δεν πει καλομίλησε, γιατί όταν ήταν μόνο το παιδί, δεν σκέφτηκε τι είμαστε κι εμείς μπροστά. Στο ξεπέταμα. Τίποτε. Δηλαδή αυτό είναι γιατί να μην του δώσει μια συμβουλή. Γιατί να μην του πει αυτά που είπε σε μένα, ας πούμε, ότι πρέπει να προσέξει κόρη μου, ξέρω το ένα το άλλο. Αυτό ήταν αδύναμο. Και αυτή ήταν δυνατή την ώρα εκείνη. Και αυτό είναι το λιγότερο. Υπάρχουν πολύ χειρότερα και τα ξέρετε. Λοιπόν, σου λέει για τα λεφτά που παίρνω, μα αν έλεγαν το ίδιο για τα λεφτά που παίρνω οι δασκάλες της Παιδαγωγικής Ακαδημίας που βγάζαν δύο χρονάκια ή άλλες είχαν βγάλει και ένα χρόνο, πολύ λιγότερο, δεν θα τρέχανε στα βουνά της Πίνδου, στα τελευταία κατσάβραχα και να είναι δασκάλα του χωριού και να μαζεύουν τα παιδιά σαν μελίση γύρω της. Σαν μελίση. Και πρώτοι αυτά και να τα μάθει να ράβουν κιόλας, να μάθει και πέντε πράγματα άλλα, γιατί χρειάζονταν στην καθημερινότητά τους. Να τα πάρει και την Κυριακή, να τους πει να έχουν κλείνει και τα χέρια τους και τα μούτρα τους και να έχουν και κομμένα τα νυχάκια τους και να είναι και ενημένος σωστά, να τα πάει και στην εκκλησία. Ποιος την πλήρωνε γι' αυτό. Ξέρετε τι μισθούς παίρνανε. Ξέρετε τι μισθούς παίρνανε. Πείνα. Πείνα. Αστυνομικοί λέει σήμερα και σήμερα πεινάνε. Αλλά πολύ χειρότερα παλιότερα. Πήγε να λέει χωροφύλακες, έχω ακούσει εγώ από ανθρώπους. Στο πετρίλο λέει των αγράφων. Ο σταθμός χωροφυλακής ήταν το τμήμα. Λοιπόν, και μέσα εκεί είχε και δύο δωμάτια για να μένουν οι χωροφυλακές. Μέσα στους κοριούς στα στρώματα. Μέσα στις ψήρες. Μέσα στις ψήρες και στους κοριούς. Και πήγαινε και ο άλλος και σου λέει: Έχω το στέμα, ξέρω εγώ, το εθνόσημο. Έχω
αυτό και πρέπει να το τιμήσω και πρέπει να επιβάλλω την τάξη. Και πήγαινε τώρα ο αγράμματος, ο χωροφύλακας πολλές φορές και προσπαθούσε να τηρήσει την τάξη στο χωριό. Και το σέβονταν. Και επέλυε προβλήματα. Και τώρα γίνεται εδώ πέρα χαμός, σκοτώνει την μπροστά. Η κυρία μου λέει, πήγαινε κάνε μήνυση, θα σου κάνω εγώ λέει τώρα. Βέβαια, γιατί έχει φύγει αυτό το πράγμα. Έχει φύγει η αίσθηση ότι κάνουμε όλοι ένα λειτουργήμα. Και λειτουργήμα δεν κάνουν μόνο οι χωροφύλακες, οι δάσκαλοι, οι παπάδες και οι γιατροί και κάποιοι. Και ο Σκουπιδιάρης κάνει λειτουργήμα. Σήμερα σου λέω ο Σκουπιδιάρης, δεν με πληρώνει, δεν μου δίνει το επίδομα που θέλω, άστα σκουπίδια 20 μέρες εκεί πέρα έξω. Παρέσει θα πεθάνει ο κόσμος, θα πάθουμε χολέρα, θα πάθουμε αυτά. Μα εσένα σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Άστα, εντάξει. Και ξέρετε, συνήθως αυτοί που κάνουν περισσότερα είναι αυτοί που ζητάνε ακόμη περισσότερα. Γιατί σου λέει, βρήκαμε τον τρόπο, θέλουμε κι άλλο. Και αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι έχει φύγει η αγάπη για τα υψηλά και για τα όμορφα. Χάμω ζωή. Είναι η ζωή που έχουμε επιλέξει. Μια ζωή που είναι χαμηλωμένη. Και είναι μόνο εδώ στη γη. Να κάνεις την ερώτηση, Θανάση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει χάθει είναι εμπιστοσύνη. Είναι εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη έχει χάθει. Δηλαδή, βγαίνει ας πούμε ένα σποτάκι και λέει βοηθήστε την Ελλάδα. Ναι. Ναι, βοηθούσαν 20 χρόνια την Ελλάδα και φτάσανε σε αυτό το χρέος. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι θα δίναν λεφτά για να ξεχρεώσουν και κάποιοι άλλοι με την επόμενη αυτό τα παίρνανε και τώρα φτάνουμε σε αυτό. Εγώ σας λέω όχι μόνο στο θέμα του κράτους και του χρέους, αυτά δεν είναι σημαντικά. Εμπιστεύεστε τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή έχει αλλοιωθεί και η ματιά. Κοιτάω τον άλλον άνθρωπο και λέω αυτός μου λέει την αλήθεια ή σκάβει το λάκκο μου. Και αυτό έχει μπει σε όλους τους τομείς. Και στο γάμο και στις σχέσεις των φίλων και σε οτιδήποτε. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι η εμπιστοσύνη. Γιατί δεν πιστεύω ότι η Μπουμπουλίνα ήταν καλύτερη από κάποια άλλη. Απλά ήταν μία και όλες οι υπόλοιπες δεν κάναν το ίδιο. Εμείς μονεύουμε την Μπουμπουλίνα και ματαιρογένους. Πόσες γυναίκες ήταν εκεί πέρα, γιατί δεν μονεύουμε και τις άλλες. Μήπως γιατί δεν υπήρχαν, γιατί έχουμε μια προγονολατρία του τύπου ότι οι παλιοί ήταν καλύτεροι από εμάς. Μα με συγχωρείτε, άμα γίνει ένας πόλεμος, πιστεύω ότι οι άνθρωποι πίνουν καφέ στο Θησίο θα πάνε να πολεμήσουν, γιατί και οι προηγούμενοι που πήγανε και πολεμήσανε δεν ήταν άνθρωποι καλύτεροι από εμάς. Θα ευχόμουν να είναι έτσι όπως είναι, κανένα από όσους για να σου πω κάτι. Λοιπόν, θα ευχόμουν να είναι έτσι όπως τα λες εσύ. Αλλά πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που πήγανε και πολέμησαν το 40 και το 21 δεν συνήθιζαν να πίνουν καφέ στο Θησίο. Αλλά ήταν από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου στο χωράφι. Και η γυναίκα που ήταν στο σπίτι, έστω και αν δεν ήταν όπως λες έτσι που μου λέει να τα δώσει όλα για την πατρίδα, για να ξεσκατήσει το μωρό της, είχε πανιά και τάπλαινε και τα λεύκαινε και τα μαλάκωνε. Περίμενε λίγο να τα ακούσεις. Και είχε μάθει να κοπιάζει. Και να κοπιάζει μάλιστα, τη στιγμή μπορούσε να τα αρνηθεί όλα, θα ξέρεις. Εκτρώσεις κάνανε και τότε. Μπορούσε να κάνει. Ναι. Αλλά δεν τα ρίχνανε τα παιδιά. Ελάχιστες τις κάνανε τις εκτρώσεις. Τώρα με το πρώτο αυτό, άντε πάνε να το πετάξω λέει τώρα. Εγώ θα ζοριστώ, με εδώ έχω καριέρα μπροστά μου να κάνω. Έχω καριέρα μπροστά μου. Τώρα είμαι σε ηλικία, λέει, να κάνω παιδί, 22 χρονών κοπέλα. Κορίτσι μου όμως για να. Μισό λεπτό. Για να κάνεις αυτό που έκανες, είχες την ηλικία την όμιλη. Για να δεχτείς τη συνέπεια της πράξεώς σου, δεν την έχεις την όμιλη ηλικία. Το ίδιο και τα αγοράκι βέβαια που εξίσου τραβάει την ουρά του απ' έξω στην κρίσιμη στιγμή. Λοιπόν, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Δεν έχουν προγονολατρία. Εγώ σου λέω και σήμερα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά δυστυχώς αυτές οι εξαιρέσεις πρέπει να γίνουν κανόνες. Πρέπει να επιδιώξουμε. Γιατί αν κάτσουμε να δούμε πόσο καλοί είμαστε και σήμερα όπως ήμασταν και παλιά, θα δούμε ότι εν τέλει θα ξυπνήσουμε μια ωραία πρωία και θα καταλάβουμε ότι δεν ήμασταν καλοί. Πόσοι λόγω της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου ήρθανε και σήμερα μιλάμε για νούμερα χριστιανών τεράστια στον κόσμο. Και πώς ξεκίνησαν τότε. Μια χούφτα άνθρωποι. Υπήρχαν και άλλα τόσα νούμερα και υπάρχουν και σήμερα που διώκουν τον Χριστό. Αλλά βλέπεις ότι υπήρξε καρποφορία γιατί. Γιατί κάποιος έδωσε το αίμα του. Κάποιος κατέβαλε το αντίκτυπο. Εμείς φοβόμαστε μην τυχόν και κάτι κατεβάλουμε. Όχι Θανάση. Όχι. Θα καταβάλουμε κάποια πράγματα. Θα καταβάλω την υπακοή μου.
θα καταβάλω το φιλότιμό μου, θα καταβάλω την εργατικότητά μου, θα καταβάλω τη θυσία που πρέπει εγώ, και ο άλλος τι θα κάνει, ας κόψει το λαιμό του. Έχει τον κρίναντα. Δεν θα τον κρίνω εγώ. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει. Εγώ θέλω φεύγοντας όλοι από εδώ πέρα να δούμε αν κάνω αυτό που πρέπει. Εγώ σαν παπάς κάνω αυτό που πρέπει. Τι με νοιάζει τι κάνει ο αρχιεπίσκοπος. Ή τι κάνει ο διπλανός παπάς. Είμαι εγώ εδώ πέρα. Χτυπάω την καμπάνα μου. Δέχομαι τους ανθρώπους στο πετραχύλι. Λέω τα λόγια του Χριστού, λέω τις παρούφες που μου κατεβάζει στο μυαλό. Για να νομοποιήσω τα δικά μου τα πάθη και τα λάθη. Αυτή είναι η δουλειά μου. Θα πιάσω λίγο και να λέω, ο τάδε παπάς που κάνει εκείνο. Ο τάδε παπάς που κάνει. Και τι έγινε. Θα διαφημίσω τη δυσοσμία, θα μας πάρει όλους στην πόχα και στο τέλος θα σηκωθεί να φύγετε μόνοι σας. Μόνοι σας θα φύγετε από εδώ μέσα. Να κάτσουμε λοιπόν όλοι και να λέμε, σήμερα χάθηκε η εμπιστοσύνη. Πού να δώσει λεφτά, θα στα φάνε πάλι. Να τα δώσει για την Ελλάδα, θα φάνε η πολιτική. Λέει και η πολιτική, να μαζέψουν για αυτούς τους αχαήρευτους. Αφού έτσι κι αλλιώς θα τα σκορπίσουν πάλι την ίδια ζήνη. Λοιπόν, και αυτοί με τον δικό τους τρόπο μεταθέτουν την ευθύνη σε εμάς. Δεν γύρισε κανείς να πει ότι τόσα χρόνια κάνουμε αυξήσεις και αυξήσεις και αυξήσεις στους μισθούς μας από τους βουλευτές, παρά τι λένε. Φοροφεύγουν οι Έλληνες και αυτό φτάσανε εδώ που φτάσανε. Βλέπετε, είναι η ίδια λογική. Απλά αυτοί είναι από πάνω και εμείς είμαστε από κάτω. Μόλις ανεβούμε εμείς επάνω, θα λέμε τα ίδια με αυτούς. Γιατί δεν έχουμε αλλάξει μυαλά. Το ζήτημα είναι να αλλάξουμε μυαλά. Καταλαβες. Έτσι έρχεται η Ανάσταση. Όχι, να μην κάνεις ανάσταση. Λοιπόν, έχουμε και τον Χρήστο. Σε λίγο θα την κάνεις, έλα σήμερα. Επίσης, σου πακώ. Ναι, ναι. Και πήγαμε και ένα καφέ. Κάθε φορά εδώ το αυτοκίνητο, πάει στο Λοναβέρο. Μου λέει, ναι, και το βλέπεις το Θορυκτό. Μου λέει το Θορυκτό και ξεκινάει το παιδί, πολύ καλό παιδί, καπινό, και λέει, αυτό έχει φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Του κοιτάω καλά, καλά. Τις έχει πιάσει σε όλα. Του λέω, δεν βλέπεις δίπλα τι γίνεται. Και δίπλα στο Αβέρο έχουν φτιάξει τον Πινόπολο, έχουν φτιάξει 10 μεγάλα κότερα. Άμα γίνει πόλεμος θα τα πουλήσουν, πιστεύω γιατί... Έχουν κάνει έτσι το σύστημα εκεί και έχουν αναδειώσει... Τις μαρίνες, ξέρω. Έχουν και την ιστορία και πάει ο κόσμος εκεί και μαζεύεται και ο κόσμος. Του άρεσε δηλαδή. Λοιπόν, το ζητούμενο, το ζητούμενο Χρήστο είναι, φεύγοντας από εδώ πέρα, να βάλουμε το νηστέρι μέσα μας και να σκαλίσουμε αυτά που μας πονάνε. Γιατί έχουμε βαρεθεί να αναπαυόμαστε. Θέλουμε αναπαυτικά κηρύγματα, αναπαυτικές εξομολογήσεις, αναπαυτικά βιβλία, αναπαυτικές πολυθρόνες, αλλά κανείς δεν θέλουμε να μας ξεβολέψει. Εντάξει, όταν έβγαινε στην κατοχή ο Καντιώτης επάνω στην Κοζάνη, διάβασα ένα βιβλίο που λέει για τα συσίτια που έκανε. Ξέρετε τους έλεγε, τους μίλαγε και τους έλεγε, υποτίθεται που θα μπορούσε να πει, αχ καημένοι Έλληνες, πεινάτε. Που είστε υπόβουλοι, που, δεν τους έλεγε έτσι. Μαυραγωρείτες τους φώναζε. Που τα φυλάτε στο υπόγειο ή για την πάρτη σας ή για να τα πουλήσετε τριπλή και τετραπλή τιμή. Ανοίξτε τα, λέει, να φάνει ο κόσμος. Και κατόρθωνε μέσα στην κατοχή, στην Κοζάνη, να μοιράζει 8.000 μερίδες φαγητό καθημερινά. Και ο ίδιος δεν γευόταν. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι εμείς δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Δεν νομίζω ότι ήταν αναπαυτικό αυτό το πράγμα. Να τους τα κοπανάει στο κεφάλι συνέχεια. Κάποια στιγμή λες, άσε το καλό, πια βαρέθηκα να με βρίζουν. Βαρέθηκα να μου λένε ότι δεν τα κάνω καλά. Όλοι το λέμε, και εγώ το λέω. Αλλά πρέπει και αυτό, παιδιά. Γιατί έχουν μια τάση όλα να τα φτιάχνουν όμορφα. Όχι θανάσιμο λοιπόν. Δεν τα κάνουμε καλά, γι' αυτό δεν σου έπαιρνε κανείς την επισήμανση. Γιατί αν τα κάναμε καλά, θα μας άξιζαν και καλύτερα. Συνήθως τα έχουμε κάνει μόνοι μας μουσκεμά. Και μόνοι μας τρώμε με το κουτάλι, με την κουτάλα της σούπας, τα μπάζα μας, τα σκουπίδια μας. Λοιπόν, και αν τα λέμε αυτά, είναι γιατί για να αναστηθείς πρέπει να θαυτείς. Και θα τελειώσω εδώ πέρα. Αν δεν μπεις στον τάφο, ανάσταση δεν υπάρχει. Και καλούμαστε να μπούμε έτσι στον τάφο. Πρέπει να μας βάλουν οι άλλοι με το ζόρι. Να θάψουμε μόνοι μας τα μπάζα μας μέσα, για να βγει από εκεί κάτι αναστημένο. Αν δεν θάψω εγώ τη ματοδοξία μου, αν δεν θάψω τον εγωισμό μου, αν δεν θάψω τον αρκισισμό μου, αν δεν θάψω την πορνεία μου, αν δεν θάψω την ανυπακοή μου, αν δεν θάψω τον ξερόλα τον Παπαγιώργη που τα ξέρει όλα και δεν μπω μέσα. Να πω, άστο, πολλά είπες, πολλά
δίδαξες πολλά αυτά, αλλά τώρα κάνει και εσύ κάτι, δεν πρόκειται να βγάλω κάτι καλό. Και αυτό δεν αρκεί να το κάνω τώρα, τη μεγάλη εβδομάδα. Θέλω να το κάνω κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα μας λέει, κάντε ταμείο, εισερχόμενα, εξερχόμενα λέει. Δηλαδή, τι πέτυχα, αυτό με τη χάρη του Θεού, δόξα τω Θεώ. Τι δεν πέτυχα, δεν πέτυχα εκείνο και εκείνο και τ' άλλο. Πρέπει από αύριο να κάνω κάτι γι' αυτά. Αυτό το άγχος να το έχετε. Αυτό το άγχος να το έχετε. Η αυριανή μέρα να είναι καλύτερη. Να είναι λίγο καλύτερη, έστω, σε κάτι από όλα αυτά. Και να είστε σίγουροι ότι αν το κάνουμε έτσι, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Σε μια στιγμή. Θυμάστε την περίπτωση της Νινεβή, έτσι, και του προφήτη Ιωνά. Θα την καταστρέψω, λέει, την πόλη. Πήγαινε και κήρυξε τους, μα δεν μπορώ, δεν αυτό, τον στέλνει με το ζόρι, πας περιπτώσει, κηρύττει της την Νινεβή. Λοιπόν, κάντε, λέει, μετάνοια, γιατί θα καταστρέψω ο Θεός την πόλη, λέει, σε τρεις μέρες, πόσο είπε και τα λοιπά, κάντε μετάνοια. Παρελπίδα, ακούσαν οι άνθρωποι. Δεν το πίστευε ούτε ο Ιωνάς ότι θα ακούσουν. Αυτός πίστευε ότι θα τον πλάκωσουν στο ξύλο, θα τον πετάξουν έξω από την πόλη. Και πίστεψαν οι άνθρωποι και κάναμε μετάνοια. Και ο Θεός δεν κατέστρεψε την πόλη. Τόσο πολύ που δημιουργήθηκε και παράπονο στον Ιωνά. Μα λέει, εσύ είπες ότι δεν καταστρέψεις, τώρα βγει καψεύτης, λέει εγώ. Και του λέει, Ιωνά, λέει, εγώ λυπάμαι την πόλη αυτή, εσύ λυπάσαι μια φασολιά που είχες εκεί πέρα και σου ξεράθηκε. Λοιπόν, να μην λυποθέω εγώ για αυτούς τους ανθρώπους, αφού είδα ότι κάτι αλλάξανε και εγώ δεν τους κατέστρεψα. Αν εμείς κάτι αλλάξουμε, δεν θα καταστραφούμε. Όχι εθνικά, παγκόσμια. Δεν θα καταστραφούμε. Και προσωπικά. Αν δεν αλλάξουμε, είμαστε καταδικασμένοι να αυτοκαταστραφούμε. Λοιπόν, και αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι η καθημερινότητά μας. Είναι καιρός μετανοίας. Και αν όλα τα κηρύγματα μιλούσαν μόνο για τη μετάνοια, πάλι αυτό αρκούσε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Γιατί μέσα από τη μετάνοια βρίσκουμε τα πάντα. Αλλά εμείς έχουμε την τάση διαρκώς να επιρρύπτουμε σε άλλους τις ευθύνες. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο φάουλ. Η μεγαλύτερη αμαρτία μας. Το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί είναι ένα λάθος παρατηνόμενο. Δεν είναι ότι έκανε ο Παπαγιώργης ένα λάθος και είπε συγγνώμη. Τελειώνει το λάθος με τη συγγνώμη. Όταν κάνεις το λάθος και λες δεν φταίω εγώ όμως, φταίει ο Τάσος που με τσάντισε. Γιατί εγώ άμα δεν ήταν αυτός τέτοιος που με τσάντισε δεν θα του είχα πει τις κουβέντες που του είπα. Το λάθος δεν διορθώνεται. Παραμένει. Το πιστοποιείς, το θεσμοθετείς και αυτός οδηγεί και στην αίρεση και στην ασέβεια και στην καταστροφή. Όταν όμως κάνεις 1500 λάθη την ημέρα και 1500 φορές πεις έσφαλα και το πάρεις επάνω σου, ακριβώς ο ίδιος ο Θεός θα είναι εκείνος που θα σου ανοίξει τη θύρα της πλατνίας και θα πει παίρνε βρε, γιατί εσύ σου παλικάρι αν μη τι άλλο, αναγνώριζε τα λάθη σου. Ποιος τα αναγνωρίζει σήμερα? Σήμερα είναι αρετή να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Γιατί κανείς δεν έχει λάθη. Όλοι είμαστε καλοί.